Στο τελευταίο της παιχνίδι για τον 8ο προκριματικό όμιλο του Euro Under 19 που έγινε στο γήπεδο του OFF, η Εθνική Νέων αντιμετώπισε την Τρίτη την Ιταλία, που είναι εκ των φαβορί της διοργάνωσης, αναζητώντας τον κηφόρο αποτέλεσμα που θα της επέτρεπε να ελπίζει στην πρόκριση. Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα είχε πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο και έχασε σημαντικές ευκαιρίες με τους Καλαϊτσίδη και Κολιμάτσι για να ανοίξει το σκορ, ενώ η Ιταλία είχε δύο μεγάλες φάσεις με Ρίτσο και Καμάρντα. Στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική Νέων συνέχισε να μάχεται, αλλά τις μεγάλες φάσεις τις είχε η Ιταλία με τον Φίνι στο 53, τον Λεόνι στο 54 και τον Καμάρντα στο 75, και όσο το μάτς ήταν στο 0-0 η Ελλάδα έμενε ζωντανή στο κυνηγί της πρόκρισης. Ωστόσο το πέναλτι που κέρδισε ο Φίνι στο 87 και αξιοποίησε ο Φραντζέσκο Καμάρντα της Μίλαν, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γενιάς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, διαμόρφωσαν το τελικό 1-0 υπέρ των Ιταλών. Η ήττα της Εθνικής Ελλάδας σε συνδυασμό με την νίκη του Μαυροβουνίου 3-2 επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στο άλλο παιχνίδι που έγινε στις Αρχάνες έφεραν τον αποκλεισμό από την συνέχεια του Euro, με τον Βαγγέλη Μόρα παρά την απογοήτευση για τον αποκλεισμό να επισημαίνει στις δηλώσεις του ότι είναι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των διεθνών. Αυτό που κρατάω είναι η προσπάθεια των παιδιών, ότι αυτά που προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά μέσα σε λίγες μέρες μπορέσαμε και τα εφαρμόσαμε. Αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά, ότι πρεσβεύει η εθνική ομάδα, το είδα, είναι όλα αυτά που είδατε σήμερα. Μια ομάδα η οποία θα παλέψει στο γήπεδο, μια ομάδα η οποία θα δώσει, θα κάνει κατάθεση ψυχής. Δεν είμαστε σε σύλλογο, είμαστε στην εθνική ομάδα και εκεί πάντοτε οφείλει να δώσει το κάτι παραπάνω. Σήμερα το είδα, είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά. Δυστυχώς κάποια παιδιά δεν θα τα δω. Τελειώνει εδώ το ταξίδι. Αλλά είναι, ξέρετε, είναι αυτό που λέω εγώ, η βάση για να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω την επόμενη γενιά. Η επόμενη γενιά πρέπει να χτιστεί σε αυτό το παιχνίδι.